Πόσο αλήθεια εσείς κοστολογείτε μια ανθρώπινη ζωή? Πόσο κοστολογείτε ένα παιδί, ένα παιδάκι 5 χρονών που πνίγεται στις θάλασσες του Αιγαίου και εμείς πρέπει να πάρουμε για να το σώσουμε? Πόσο κοστολογείτε ένα πιάτο φαΐ, μια αγκαλιά ανθρώπινη, μια κουβέρτα για να ζεστάνει αυτά τα παιδιά? Ακούστε, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι στους Ευρωπαίους εταίρους, απευθύνομαι σε αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση. Ο ελληνικός λαός είναι ένας φτωχός λαός, αλλά πλούσιος σε αξίες και σε ανθρωπιά. Δεν διεκδικούμε λοιπόν ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να κάνουμε το καθήκον μας, το ανθρώπινο καθήκον μας, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που πεθαίνουν στην αυλή μας. Όποιος από εμάς εδώ είχε ανθρώπους που πέθαιναν στην αυλή του, θα διεκδικούσε να τους δώσει ένα πιάτο φαΐ και να τους σώσει. Μακριά λοιπόν από εμάς οι λογικές εκείνες που θέλουν να κοστολογήσουν την ανθρωπιά. Και απευθύνομαι όχι σε εσάς, αλλά απέναντι σε αυτούς που μας κουνάν το δάχτυλο. Η Ελλάδα διδάσκει ανθρωπιά, η Ελλάδα τούτη την κρίσιμη ώρα διδάσκει στους Ευρωπαίους εταίρους ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης. Αυτό που δείχνει η Μυτιλίνη. Και όχι το πρόσωπο εκείνο. Το πρόσωπο εκείνο στα σύνορα της Ουγγαρίας, όπου κάποιοι βάζουν τρικλοποδιές σε πρόσφυγες που κουβαλάνε μωρά παιδιά προκειμένου να τους φωτογραφίσουν. Και θέλω σε αυτή τη στάση, τη στάση της εθνικής ευθύνης, να είμαστε όλοι μαζί απέναντι σε κάποιους που με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να λιδωρήσουν την Ελλάδα, για τον τρόπο που αγωνίζεται για να υπερασπιστεί αξίες σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, για τον τόπο και τον λαό μας. Αλλά θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση με το κεφάλι ψηλά και περήφανα, όπως μας αξίζει ως Έλληνες. Γιατί αυτές είναι οι ελληνικές αξίες. Όχι αυτές της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που επιδεικνύουν οι ακραίες πτέρυγες της Βουλής και που πολλές φορές δυστυχώς υιοθετούν και κάποιοι από την παράταξή σας.